Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε τα φυσικά, μια εκπομπή του διαδικτυακού καναλιού Ανιχνεύσεις Web TV, η οποία ασχολείται με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον καθένα και λαμβάνεται φροντίδα να είναι κατανοητά από όλους. Η απόψινή μας εκπομπή έχει ως θέμα το συναρπαστικό διαστημικό πρόγραμμα της γνωστής στον ελληνισμό εταιρείας Elasat, όπως αυτό εξελίχθηκε κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες και πρόκειται να αναπτυχθεί περαιτέρω κατά τα επόμενα χρόνια. Η Elasat, με εγκαταστάσεις δορυφορικών κέντρων ελέγχου στην Κύπρο, στην Κοφίνου και την Ελλάδα, στο Κοροπή, έχει θέσει σε τροχιά και λειτουργεί τρεις ιδιόκτητους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, ενώ βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης ενός ακόμα. Η εταιρεία παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εκατοντάδες πελατών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αφρική. Η δορυφόρη της είναι γεωστατική, δηλαδή σταθερή ως προς την επιφάνεια του πλανήτη και βρίσκονται στο τροχιακό οικόπεδο της Ελλάδας και της Κύπρου σε ύψος 36,7 περίπου χιλιάδων χιλιόμετρων επάνω από τον Ισημερινό, στις 39 μοίρες ανατολικά. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να παρακαλέσω τους θεατές μας να ενισχύσουν την προσπάθειά μας, πατώντας «Μ' αρέσει» στο πρόγραμμα μέσω του οποίου μας παρακολουθούν, δηλαδή στο YouTube είτε στο Facebook. Επίσης, όσοι μας βλέπουν από το YouTube, παρακαλούνται επιπλέον να εγγραφούν κάνοντας κλικ στο πλήκτρο εγγραφή και στο καμπανάκι που θα εμφανιστεί, προκειμένου να ενημερώνονται αυτόματα για τις νέες εκπομπές μας. Αποψινός προσκεκλημένος μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elasat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Αγαπητέ καλησπέρα. Κύριε Πρωτοπαπά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας κύριε Κάνορα, καλησπέρα στους διαδικτυακούς τηλεθεατές σας. Ο κύριος Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς γεννήθηκε το 1961 στη Λεμεσό της Κύπρου. Αποφύτησε με άριστα 9,73 και πρώτο στην ενεργειακή κατεύθυνση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1986. Από το 1985 μέχρι το 1988 εργάστηκε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως υπεύθυνος μηχανογράφησης, εισάγοντας για πρώτη φορά τους μικροϋπολογιστές στη δημόσια διοίκηση. Είναι από τους πρώτους μηχανικούς που ασχολήθηκε στην Ελλάδα από το 1985 με την τεχνητή νοημοσύνη, τα έμπειρα συστήματα, τις νοήμονες μηχανές και το νοήμονα έλεγχο, θέτοντας τις βάσεις των τεχνολογιών αυτών με μια σειρά διεθνών ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων του τομέα. Το 1992 εισήγαγε την ιδιωτική τηλεόραση στην Κύπρο ως υπεύθυνος μηχανικός για την εξ αρχής σχεδίαση, εγκατάσταση και λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού «Ο Λόγος», στον οποίο κατήχε τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1990 έως το 1993, του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών από το 1990 έως το 1996 και του Γενικού Διευθυντή από το 1996 έως το 1999. Το 1995 εισάγει για πρώτη φορά στην Κύπρο την τεχνολογία του διαδικτύου, το γνωστό ίντερνετ, ιδρύοντας μετά από πολιτικό αγώνα το Λογοδίκτυο, το οποίο ήταν και ο πρώτος πάροχος υπηρεσίας ίντερνετ στην Κύπρο, διατελώντας από το 1995 μέχρι το 1999 Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού. Από τον Αύγουστο του 1994 ξεκίνησε να ασχολείται συστηματικά με τις ειρηνικές χρήσεις του διαστήματος ως μέλος της Κυπριακής Επιτροπής Διαστήματος. Από το 2001 υπηρετεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Elasat, συντονίζοντας το έργο της κατασκευής και εκτόξευσης του πρώτου ελληνικού δορυφόρου Elasat 2, ο οποίος εκτοξεύθηκε τον Μάιο του 2003 από το ακροτήριο Canaveral. Το 2007 εκλέγεται και με τις ψήφους των Τούρκων εκπροσώπων πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Οργανισμών, European Satellite Operators Organization, ενώ το 2010 επανεκλέγεται για δεύτερη φορά στην ίδια θέση. Από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι τον Αύγουστο του 2019, παράλληλα με τα καθήκοντά του στην Elasat, διατέλεσε και πρόεδρος του τότε νέου ιδρυθέντος Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, ΕΛΔΟ. Από το 2008 είναι ισόβιο μόνιμο μέλος της Ειδικής Τετραμελούς Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τις Τηλεπικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης. Τιμήθηκε το 2013 από την Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών ως πρεσβευτής του ελληνισμού,
ενώ από το 2018 είναι τιμητικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος. Από τον Ιούλιο του 2019 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Marine and Maritime Institute, το οποίο έχει ως στόχο την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στην ναυτιλία, όπως οι τεχνολογίες του Internet of Things, το διαδίκτυο των πραγμάτων, αυτόνομων και έξυπνων πλοίων, autonomous and smart ships. Είναι παντρεμένος με την παιδίατρο δόκτωρα Παναγιώτα Πρωτοπαπά και είναι πατέρας τριών παιδιών. Ο κύριος Πρωτοπαπάς θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 2023 για την εκλογή του επομένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έχοντας ολοκληρώσει, σας ευχόμαστε το καλύτερο κύριε Πρωτοπαπά, και έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση, μπορούμε να περάσουμε στο κυρίως μέρος. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Επαναλάβετε γιατί είχα κλείσει το μικρόφωνο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάνουρα για τα καλά σας λόγια. Να ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναδρομή με την Οδύσσια της Ελλασσάτ, γιατί όπως ξέρετε όλες οι καινοτομίες στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουν μία Οδύσσια. Έχω ετοιμάσει όλο το ιστορικό, γιατί όπως είπατε και στο βιογραφικό μου από το 1994 ήμουν μέλος της Κυπριακής Επιτροπής Διαστήματος και μέσω αυτής της συμμετοχής παρακολουθούσα πολύ στενά και τις παράλληλες εργασίες στην Ελλάδα που προχωρούσαν στον τομέα αυτό. Και να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση, όπως την έχω. Μπορείτε να την έχετε... Ναι, είναι πάνω τώρα. Ωραία. Πρώτα-πρώτα, να ξεκινήσουμε με την έννοια του διαστήματος, πριν να αρχίσουμε με την ιστορία του προγράμματος Ελλασσάτ. Το λεγόμενο εξωατμοσφαιρικό διάστημα. Δηλαδή, σε ποιο ύψος έχουμε τους δορυφόρους και σε ποιο ύψος είναι οι διάφορες σφαίρες του διαστήματος. Έτσι, από τα 0 μέχρι 12 χιλιόμετρα έχουμε την τροπόσφαιρα, όπου εκεί κινούνται κυρίως τα κανονικά αεροπλάνα που έχουμε και κυκλοφορούμε σε όλες μεταξύ των διαφόρων υπήρων και χωρών. Έχουμε τη στρατόσφαιρα, όπου κινούνται τα στρατοσφαιρικά αεροπλάνα, κυρίως πολεμικά αεροπλάνα, παλιά κινείται και αν θυμάστε και το Concorde στη στρατόσφαιρα. Και επίσης τώρα, με τις νέες τεχνολογίες, στη στρατόσφαιρα έχουμε και και τα λεγόμενα στρατοσφαιρικά μπαλόνια. Υπάρχει ένα project από την Thales Alenia στην Ευρώπη και από την Worldview στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Worldview είναι πιο μπροστά από την Thales, έχει έτοιμο το στρατοσφαιρικό μπαλόνι και στη στρατόσφαιρα μπορούν και κυκλοφορούν πλέον στρατοσφαιρικά μπαλόνια με μεγάλες ταχύτητες και με πολύ σπουδαίο εξοπλισμό. Μετά... θα παραξενευτείτε αν σας πω ότι έχουμε κάνει εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε κάνει τρεις αποστολές στρατοσφαιρικών μπαλονιών. Λοιπόν, εντάξει, σε αεροτεχνικό επίπεδο, αλλά φτάσαμε και τα 40 χιλιόμετρα, έτσι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες μια θηγατρική της Worldview ή μια εταιρεία που σχετίζεται με τη Worldview στο ακροτήριο Canaveral έχουν πάρει πρόσφατα άδεια για διαστημικό τουρισμό με στρατοσφαιρικά μπαλόνια. Δηλαδή είναι κάτι που θα ξεκινήσει να υπάρχει και να είμαστε έτοιμοι να το δεχθούμε και στη Μεσόγειο, ότι θα υπάρχει διαστημικός τουρισμός με στρατοσφαιρικά μπαλόνια. Και σιγά σιγά υπάρχει και ενδιαφέρον γεωστρατηγικής φύσης από διάφορες χώρες. Βεβαίως. Διότι πάνω στο στρατοσφαιρικό μπαλόνι μπορείς να προσθέσεις οποιοδήποτε payload με πάρα πολλά όργανα. Μπορώ να σας πω από ανιχνευτές ακτινοβολίας μέχρι κάμερες πολύ υψηλής ευκρίνειας. Είναι τεράστιες οι δυνατότητες των στρατοσφαιρικών μπαλονιών.
Μετά έχουμε τη μεσόσφαιρα, η οποία είναι από 50 έως 80 χιλιόμετρα, όπως ξέρετε. Αυτοί, εδώ πέρα δεν κυκλοφορούν δορυφόροι κανονικά. Οι δορυφόροι μας ξεκινούν πάνω από τα 150-200 χιλιόμετρα, δηλαδή στη θερμόσφαιρα κυρίως. Όμως, εδώ στη θερμόσφαιρα, δηλαδή μέχρι τα 700 χιλιόμετρα, κινούνται οι λεγόμενοι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς, κυρίως ο διαστημικός σταθμός, ο διεθνής διαστημικός σταθμός, τα τηλεσκόπια, οι μικροδορυφόροι του Starlink τώρα και των άλλων συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών που έχουν αναπτυχθεί, και πιο πάνω στην εξόσφαιρα, δηλαδή πάνω από 700 χιλιόμετρα μέχρι τα 190.000 χιλιόμετρα, που είναι ό,τι μπορεί να είναι πιο κοντά στη Γη. Οι δικοί μας δορυφόροι, οι γεωστατικοί, όπως σωστά είπε ο κύριος Κάνουρας προηγουμένως, κινούνται στο επίπεδο του ησημερινού και πέριξ του ησημερινού. Αν θα δείτε, είναι και λίγο και κλειμένη η καμπύλη, το επίπεδο του ησημερινού, όπως ξέρετε, με το επίπεδο περιφοράς της Γης γύρω από τον ήλιο. Και γι' αυτόν τον λόγο, λόγω του ότι έλκει ο ήλιος στους δορυφόρους, πρέπει να γίνονται συνεχώς μανούβρες για να διατηρηθούν στο επίπεδο του ησημερινού και να κινούνται με γωνιακή ταχύτητα, την ίδια γωνιακή ταχύτητα που περιστρέφεται η Γη, ούτως ώστε να φαίνονται από τη Γη οι δορυφόροι αυτοί σταθεροί. Γι' αυτόν τον λόγο όλοι μας, όταν θέλουμε να πάρουμε τηλεόραση ή θέλουμε να επικοινωνήσουμε με το συγκεκριμένο δορυφόρο, οι κεραίες μας είναι σταθερές, διότι είναι στη λεγόμενη γεωστατική τροχιά. Τώρα να ξεκινήσουμε για την ιστορική αναδρομή του προγράμματος Hellasat. Ξεκίνησαν να υπάρχουν διάφορες συζητήσεις για το πρόγραμμα Hellasat από το 1977, πύκνωσαν τη δεκαετία του 80, και μάλιστα όταν ξεκίνησε και ο Καναδάς να χρησιμοποιεί το δορυφόρο για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς μέσα στη χώρα του Καναδά, και η Ελλάδα, η νησιωτική χώρα και το αρχιπέλαγος του Αιγαίου έχει περίπου τις ίδιες την ίδια συμπεριφορά και τα ίδια προβλήματα που έχει η αχανής έκταση του Καναδά, ξεκίνησε να γίνονται συζητήσεις από διάφορους επιστήμονες και διάφορους πολιτικούς που σκέφτονταν και από πλευράς εθνικής αλλά και από πλευράς επιστημονικής για να έχει η Ελλάδα ένα δικό της δορυφόρο. Όμως όλες αυτές οι συζητήσεις πύκνωσαν πάρα πολύ όταν η Τουρκία το 1991 ανακοίνωσε την κατασκευή, ότι είχε υπογράψει τη σύμβαση κατασκευής του πρώτου δορυφόρου, το TurkSat 1, με την Aerospatial, και ο οποίος θα εκτοξευόταν το 1994 τον Ιανουάριο. Το 1993, μετά από πάρα πολύ πολιτική πίεση, η Ελλάδα είχε καταθέσει στην ITU το λεγόμενο filing, τη λεγόμενη καταχώρηση, δηλαδή στις 39 μοίρες ανατολικά. Όταν λέμε filing, εννοούμε ότι η χώρα αυτή καταχωρεί στη συγκεκριμένη τροχιακή θέση κάποιες συχνότητες. Παράλληλα, παρακολουθούσαμε στην Κύπρο τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, και τότε, επειδή ήμουν και ασχολούμαι με τα media, όπως είχε πει και ο κύριος Κάνουρας προηγουμένως στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό «Ο Λόγος», ήμουν τεχνικός διευθυντής, βοήθησα ο τότε υπουργός, ο Αδάμος ο Αδαμίδης, αποδέχτηκε τη δική μου εισήγηση και ιδρύθηκε στην Κύπρο η Κυπριακή Επιτροπή Διαστήματος. Η Κυπριακή Επιτροπή Διαστήματος ήταν παράλληλη με την Επιτροπή Διαστήματος που ιδρύθηκε το 1993 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, και πρόεδρος ήταν ο Μακαρίτης ο Βέης, που όπως ξέρετε έχει εκτιμήσει τελευταία, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Το 1900 ξεκίνησε η Κυπριακή Επιτροπή Διαστήματος τη δραστηριότητά της, και το 1995 καταχωρήσαμε και εμείς στις 39 μοίρες ένα συμπληρωματικό φάιλι, γιατί το αρχικό filing της Ελλάδος δεν είχε όλες τις συχνότητες. Και το 1996 υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας, ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου για τη συνεκμετάλλευση των δικαιωμάτων στη τροχιακή θέση των 39 μοιρών ανατολικά. Άρα με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και η Κύπρος
Μάλιστα ήταν τότε που υπήρχε και το, και ήταν και πολύ στην προσκήνιο το ενιαίο αμυντικό δόγμα, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να συνεκμεταλλευτούν τα δικαιώματα που είχαν στις 39 μοίρες ανατολικά. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, αρχές του 1998, ανατέθηκε από την πλευρά της Ελλάδος στην Ιωνική Finance και από την πλευρά της Κύπρου στην Τράπεζα Αναπτύξεως να κάνουν από κοινού, να εκπονήσουν από κοινού την τεχνοοικονομική μελέτη για έναν κοινό ελλαδοκυπριακό δορυφόρο στην τροχιακή θέση των 39 μοίρων. Αυτή η τεχνοοικονομική μελέτη παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Μεταφορών της Ελλάδος το 1998. Το 2000 έληγαν τα δικαιώματα με βάση τους κανονισμούς της ITU, τα δικαιώματα της Ελλάδος, γιατί σε 7 χρόνια λήγουν τα δικαιώματα, αλλά με μια ειδική διαδικασία η Ελλάδα παράτηνε τα δικαιώματα μέχρι το 2002. Και το 2000 αποφασίζεται η διενέργεια διαγωνισμού από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών της Ελλάδος και ο οποίος διαγωνισμός βγήκε 2 φορές άγωνος. Και έτσι το 2001, βρίσκοντας την Ελλάδα από τη μια με 2 άγωνους διαγωνισμούς και την Κύπρο από την άλλη να έχει τα δικαιώματα στην τροχιακή θέση των 39 μοιρών και να λήγουν και της Κύπρου μετά από 2 χρόνια, προχωρήσαμε φέραμε τις 2 χώρες κοντά, η Χελάσσατ, το management της Χελάσσατ, και στο Ζάπιο, μέσα σε μια φανταγασμαγορική τελετή όπου ήταν παρόντες όλοι οι τραπεζίτες, οι υπουργοί της Ελλάδας και της Κύπρου, μεταφορών και επικοινωνίων της Ελλάδας και της Κύπρου και όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, υπογράψαμε τη συμφωνία συνεργασίας, την συμφωνία παραχώρησης των δικαιωμάτων στην Χελάσσατ από την Ελλάδα και από την Κύπρο, παράλληλες 2 συμφωνίες. Έτσι, το 2002 η Χελάσσατ προχωρά και γίνεται θυγατρική του ΟΤΕ, γιατί ο ΟΤΕ ξεκίνησε να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στον οργανισμό με τις αυξήσεις κεφαλαίου. Και το 2002, για να σας λυθεί και η απορία, γιατί ο πρώτος δορυφόρος που εκτοξεύθηκε ονομαζόταν Χελάσσατ 2, μεταφέραμε τον δορυφόρο Κοπέρνικον DFS1, ο οποίος τότε ήταν ένας από τους τελευταίους δορυφόρους της Deutsche Telekom, στις 39 μοίρες ανατολικά, τον ονομάσαμε Χελάσσατ 1 και κάναμε το λεγόμενο bringing it to use, δηλαδή φέραμε σε χρήση τις συχνότητες του filing της Ελλάδος και με αυτόν τον τρόπο παρατάθηκαν τα δικαιώματα της Ελλάδος για άλλα 3 χρόνια. Παράλληλα όμως, το 2002 είχαμε μεγάλη κινητικότητα γιατί προχωρήσαμε στη σύναψη σύμβασης με την Airbus τότε, για την, τότε λεγόταν Astrium η εταιρεία κατασκευαστική, για να εκτοξεύσουμε, για να κατασκευάσει τον πρώτο δορυφόρο. Ευτυχώς βρήκαμε ένα δορυφόρο που ήταν έτοιμος, κατασκευασμένος και αλλάξαμε τις κεραίες και γι' αυτόν τον λόγο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ήταν έτοιμος για εκτόξευση ο δορυφόρος. Το Φεβρουάριο είχε σταλεί στο σημείο της εκτόξευσης και το 2002 προς το τέλος, το Σεπτέμβριο, υπογράψαμε και τη σύμβαση για την εκτόξευση με τη Lockheed Martin από το ακροτήριο Canaveral. Και έτσι το 2003 στις 13 Μαρτίου, ήταν 12 Μαρτίου κανονικά, αλλά λόγω ενός προβλήματος της τηλεμετρίας του πυράβλου παρατάθηκε ακόμα μία μέρα η εκτόξευση του δορυφόρου. Εκτοξεύσαμε τον πρώτο δορυφόρο, το Χελάσσατ 2 πλέον. Το 2005 η Χελάσσατ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το δορυφορικό ίντερνετ. Η Ελλάδα και η Χελάσσατ ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που... κύριε Πρωτοπαπά, μήπως θα θέλατε να βάλουμε το βίντεο της εκτόξευσης ή αργότερα? Ναι, άμα θέλετε μπορούμε να το βάλουμε για να μην είναι και τα 3 στο τέλος και να είναι και λίγο, εφόσον έχετε αυτή τη δυνατότητα. Πολύ ωραία. Ναι. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atlas engine ignition, 0,
And liftoff for the Lockheed Martin Atlas V rocket carrying the first satellite for the countries of Greece and Cyprus. Let's listen now to Rob Guinan as he provides launch vehicle ascent data from the ASOC Engineering Operations Center here at Cape Canaveral. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτή η εκτόξευση έμεινε στην ιστορία γιατί ήταν καθόλου ελληνική εκτόξευση. Αν θα δείτε στο βίντεο το οποίο υπάρχει μέσα στο YouTube, πριν την εκτόξευση έγινε αγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτιού Αμερικής. Είχε διαβάσει και τις αρχικές για την εκτόξευση δορυφόρου. Και μετά στο τέλος, έχω αυτό το βίντεο, θα το αναρτήσω κάποια στιγμή, είχαμε πάλι ελληνικό γλέντι μετά την εκτόξευση με ελληνικούς χορούς, γιατί ο σερίφης του Cape Canaveral ήταν Κύπριος και είχε δικό του συγκρότημα ελληνικής μουσικής. Γι' αυτό ήταν ένας καθόλου ελληνικός δορυφόρος με όλα τα ελληνικά ήθη και έθιμα που εκτοξεύθηκε. Το 2005 εισήξαμε για πρώτη φορά το δορυφορικό ίντερνετ στην Ελλάδα και στην Κύπρο και ήμασταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη, γιατί χρησιμοποιήσαμε το πρωτόκολλο DVB-RCS που ήταν ένα project της ESA και επιδοτήθηκε και από την ESA η εισαγωγή του δορυφορικού ίντερνετ και συμβάλαμε να γεφυρωθεί το χάσμα του ψηφιακού στην Ελλάδα. Θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες μετά. Το 2009 η Hellasat μέσω του ΟΤΕ έγινε θυγατρική της γερμανικής Deutsche Telekom, γιατί αν θυμάστε καλά τότε έγινε και η πράξη ΟΤΕ να καταστεί θυγατρική της Deutsche Telekom. Και το 2011 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την πώληση της Hellasat, η οποία ολοκληρώθηκε το 2013 και τώρα η Hellasat είναι μέλος του Arabsat, του οργανισμού Arabsat, όπου μέτοχοι είναι 21 αραβικές χώρες. Εδώ μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Κάτι ανάλογο έγινε και στην Τουρκία. Δηλαδή, ο τουρκικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός ιδιωτικοποιήθηκε, όπως και ο δικός μας ΟΤΕ, αλλά την Turksat δεν την πουλήσανε. Την κρατήσανε, δηλαδή, κρατική και είναι και τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βέβαια. Το 2008 είχα στείλει σημείωμα στον τότε Υπουργό Άμυνας και στο Υπουργείο, κυρίως στον Υπουργό Άμυνας, θυμάμαι, το κοινοποίησα και σε κάποιους άλλους στη κυβέρνηση, ότι θα μπορούσε να γίνει και κάτι ανάλογο και με την Ελασάτ. Δηλαδή, να γίνει ακριβώς όπως έγινε και με την Turksat. Στη Turksat, για παράδειγμα, ήταν κάτι πιο στενά συνδεδεμένη η Turksat με την Turk Telekom. Ήταν διεύθυνση δορυφορική μέσα στη Turk Telekom, δεν ήταν καν θυγατρική. Ακόμα χειρότερα. Ναι. Και πριν απολυθεί, είχε η Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση, αποξένωσε τη Turksat, την έκανε κρατική εταιρεία, δηλαδή είπε ότι αυτή είναι κρατική εταιρεία, όπως ήταν παλιά η Turk Telekom. Η Turk Telekom εξαναγκάστηκε να δώσει 200 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια πρίκα στη Turksat, με αύξηση κεφαλαίου να έχει για να λειτουργεί, και η τουρκική κυβέρνηση έδωσε στη Turksat δύο μεγάλα projects. Το ένα το μεγάλο project ήταν τα καλώδια, όλα τα καλώδια οπτικών ινών της Μητροπολιτικής Κωνσταντινούπολης. Όλα τα καλώδια οπτικών ινών λειτουργούνται από το Turksat. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα θα το δείτε. Και επίσης ανέθεσε στο Turksat όλο το in-governance της Τουρκίας. Άρα, εφόσον ήταν η μόνη κρατική εταιρεία, συνεπώς θα μπορούσε κάλλιστα και η Hellasat να κρατικοποιηθεί και να είναι κρατικός ο δορυφόρος της, να είναι ελληνικός και να αποξενωθεί από τον ΟΤΕ. Όμως προχωρήσε να είναι θυγατρική του ΟΤΕ, θυγατρική της Deutsche Telekom και συνεπώς έχει τοποθετηθεί στις χαμηλές προτεραιότητες της Deutsche Telekom για ανάπτυξη και γι' αυτόν τον λόγο ήταν προτιμότερο να απολυθεί, γιατί όπως θα δείτε μετά, το 2014 ξεκίνησε η κατασκευή το 2014 με τους νέους μετόχους, οι οποίοι νέοι μέτοχοι δεν είχαν βάλει χρήματα μέσα, απλά μας βοήθησαν να πάρουμε δάνειο και από τα χρήματα τα οποία είχε η Hellasat και ξεκίνησε η κατασκευή στις κάνες του Hellasat 3, του δορυφόρου, του δεύτερου δορυφόρου της Hellasat και το 2015 του τρίτου δορυφόρου από τη Lockheed Martin στο Denver και στη Sunnyvale.
Η αρχική κατασκευή του τρίτου δορυφόρου ήταν στον Ντένβερ και μετά πήγε στο Sunnyvale για την τελική ολοκλήρωση. Και με βάση αυτό το διαστημικό πρόγραμμα, το 2017 τον Ιούνιο εκτοξεύτηκε από τη Γαλλική Γουιάνα ο δορυφόρος ο Χελάστα 3 και το 2019 ο δορυφόρος Χελάστα 4. Θέλετε τώρα, να βάλουμε μήπως κάποιο... Να βάλουμε το δορυφόρο Χελάστα 3 για να μην κουραστεί να δούμε και τους δύο εκτοξεύσεις. Ωραία, βάζω το Χελάστα 3. Ακούστε γαλλικά εδώ. Δεν πειράζει. Πρέπει να το πάρετε από την αρχή. Plus 30. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. Final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Les paramètres de bord sont nominaux. Well, with a 5-minute delay. Ariane 5 began her mission lifting off. La propulsion est nominale. In French Guiana with a lot of fire. Nice shot of the birds on the port side as she took off. I don't know if you could see that. The DDO is saying that everything is going smoothly on board. Ωραία. Μιας και πηγαίνουν τα πράγματα καλά στην εκτόξευση, ας τη σταματήσουμε εδώ. Ακριβώς, ήταν όλα μια χαρά. Ωραία. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε για τον Χελάστα 4. Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο με τον ίδιο πύραυλο και μάλιστα και η ορατότητα του Χελάστα 4 δεν ήταν τόσο πολύ γιατί είχε συννεφιά και θα δείτε μόνο μερικά δευτερόλεπτα τον πύραυλο. Δεν θα είναι τόσο εντυπωσιακή. Το θυμάμαι, την είχαμε παρακολουθήσει από εδώ από Ελλάδα την αυτή και τα θυμάμαι όλα αυτά. Είσαι στα Ρεκή και με τον φίλο από εδώ, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Κυριακίδη. Ναι, το Σωτήρι, τον Κυριακίδη. Ωραία. Ωραία. Έτσι το 2005, από το 2005 ξεκινήσαμε με το δορυφορικό ίντερνετ με διάφορες δράσεις να δείξουμε το κοινωνικό πρόσωπο της Χελάσσατ. Και γι' αυτόν τον λόγο προχωρήσαμε, ας πούμε, και βάλαμε δορυφορικό ίντερνετ στην Κίναρο. Τότε ζούσε ο Μακαρίτης ο Μικές μαζί με τη σύζυγό του. Τώρα είναι μόνο η σύζυγός του Μικέ στην Κίναρο. Δεν είχαν ούτε καν τηλέφωνο. Έβγαιναν στο πιο ψηλό η κορυφή, αν πιάσει το κινητό, για να μπορέσουν δίπλα από την αμοργό να πάρει το κινητό για να μπορέσει να επικοινωνήσουν. Και τους βάλαμε δορυφορικό ίντερνετ με VoIP και είχαν και τηλέφωνο. Και μια και στήσαμε το δορυφορικό ίντερνετ εκείνη την εποχή και μια και δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή διάφορες πλατφόρμες οι διάφορες τηλεπλατφόρμες όπως είναι το Skype ή όλες οι άλλες που ξέρετε ιντερνετικές, είχαμε βάλει ένα επαγγελματικό σύστημα βιντεοκόμφερας και ο Μικές μαζί με τη σύζυγό του μπήκαν στο «Μένουμε Ελλάδα», όπως το βλέπετε στη φωτογραφία, και μίλησαν εκεί μαζί με τον παρουσιαστή για τις εμπειρίες τους στο νησί κλπ. Το ίδιο κάναμε στη Γάβδο. Η Γάβδος είναι το νοτιότερο νησί της Ευρώπης, όπως γνωρίζετε. Δεν υπήρχε καθόλου ίντερνετ εκεί, μόνο dial-up γραμμές. Και τελικά βάλαμε δορυφορικό ίντερνετ στην πλατεία της Γάβδου. Είχε έρθει και η φωτογραφία είναι από τα εγγένεια του δορυφορικού ίντερνετ από τον τότε Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Χατζηδάκη. Και η πλατεία της Γάβδου
είχε πιο γρήγορο ίντερνετ από την πλατεία των Βρυξελών. Απλά για να ξέρετε, εκείνη την εποχή. Και επίσης, με την Κύπρο προχωρήσαμε σε πιο συστηματική βάση και ως αντάλλαγμα στα τέλη της άδειας που είχαμε με την Κύπρο, βάλαμε ίντερνετ σε όλα τα χωριά της Κύπρου, 143 κοινότητες, που δεν είχαν καθόλου ευρυζωνικές υπηρεσίες. Και με αυτόν τον τρόπο άλλαξε η ζωή των κατοίκων, γιατί υπήρχαν σε αυτά τα χωριά, υπήρχαν κάτοικοι που είχαν φοιτητές στα πανεπιστήμια στις πρωτεύουσα, στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, και οι φοιτητές δεν μπορούσαν να πάνε το Σαββατοκύριακο να δουν τους γονείς τους, γιατί δεν υπήρχε ευρυζωνικό ίντερνετ για να δουλέψουν. Και άλλαξε η ζωή και των γονέων και των φοιτητών εκείνη την εποχή. Φυσικά μετά εξαναγκάστηκε και η ΣΥΤΑ και οι υπόλοιποι πάροχοι, οι καλωδιακοί πάροχοι, να παρέχουν γρήγορο ίντερνετ και σε αυτές τις κοινότητες. Στο Καστελόριζο, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς, έχω κάποιες φωτογραφίες να σας δείξω. Είμαι μάρτυρας, ναι, της προσφοράς της Ελασάτ στο Καστελόριζο, γιατί ήμασταν εκεί με την ομάδα του καθηγητή του Μακαρίτη, τώρα του Γιάννη Σιραδάκη, και του Αμερικανού, του Τζέι Πάσαχοφ, και παρακολουθήσαμε και καταγράψαμε την έκλειψη, και όλα αυτά καταφέραμε να τα μεταδώσουμε στον κόσμο χάρη στο βαν το οποίο είχε διαθέσει η Ελασάτ τότε. Είναι το βαν, στείλαμε και κοινοποιήσαμε στον κόσμο την έκλειψη με δύο τρόπους. Το ένα ήταν το βαν το τηλεοπτικό, το οποίο ενώθηκε μαζί με ένα από τα τηλεσκόπια και δείχναμε πάρα πολύ καλά την έκλειψη του ήλιου και την πήραν όλα τα κανάλια τα τηλεοπτικά της Ελλάδος και παντού. Με δικό μας τηλεσκόπιο είχατε ενωθεί τότε. Ναι, με δικό μας τηλεσκόπιο, και επίσης βάλαμε και στην πλατεία Συντάγματος γιγαντοοθόνη, από την οποία είδαν την έκλειψη του ήλιου γύρω στις 200.000 κόσμος, δηλαδή είχε γίνει συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος εκείνη την εποχή. Και αυτό ήταν το τηλεοπτικό μέρος. Το άλλο ήταν το ευρυζωνικό μέρος. Είχαμε εγκαταστήσει δύο τερματικά, το ένα φαίνεται και στη φωτογραφία, μέσω των οποίων όλοι οι ανταποκριτές του ξένου τύπου και των ξένων πανεπιστημίων μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο με το Wi-Fi. Και έτσι μπορέσατε και στείλατε πολύ γρήγορα τις φωτογραφίες και όλες τις ανταποκρίσεις σχετικά με την έκλειψη στο Καστελόριζο, γιατί και το Καστελόριζο ήταν πολύ απομακρυσμένη περιοχή και δεν υπήρχαν τότε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τώρα, σήμερα ο Χελασάτ, πώς είμαστε? Έχουμε το δορυφόρο Χελασάτ 2, ο οποίος κινείται αυτή τη στιγμή πάνω από τον Ατλαντικό και πάει σε μια αποστολή σε κεκλειμένη τροχιά. Όταν λέμε κεκλειμένη τροχιά, σημαίνει ότι η τροχιά, το επίπεδο της τροχιάς δεν είναι ακριβώς με το επίπεδο του σημερινού, αλλά είναι κάποιες μοίρες. Σήμερα είναι γύρω στις 3,5 με 4 μοίρες η κεκλειμένη τροχιά. Οπότε από τη γη τον βλέπετε να κάνει το 8. Όπως είναι διαφορετική, δεν είναι σταθερός αυτός ο δορυφόρος. Παρ' όλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε κινούμενες υπηρεσίες, όπως είναι πλοία, αεροπλάνα, κρουαζιερόπλοια, και γι' αυτόν τον λόγο πάει στις 10 μοίρες δυτικά, όπου είναι η νέα τροχιακή θέση της Κύπρου που έχει αδειοδοτηθεί από τα νησιά Τόγκα, και από εκεί θα προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες μέχρι να εκπνεύσει τελείως η ζωή του δορυφόρου αυτού. Μετά την εκπνοή της ζωής, που τελειώνει, Στο σημείο αυτό, ίσως θα έπρεπε να εξηγήσουμε στους κυβερνοθεατές μας ότι οι δορυφόροι ακριβώς έχουν κάποιο χρονικό διάστημα στο οποίο παραμένουν ζωντανοί. Α, ναι, βέβαια. Λόγω του ότι χρησιμοποιούν καύσιμα. Βέβαια. Αυτό το διάστημα για τον Ελασάτ 2 και κατά πόσον το έχει ξεπεράσει τώρα, χάρη στους ικανότατους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει την πλοήγηση από το κέντρο της Κοφίνου, της Λευκωσίας αρχικά και της Κοφίνου τώρα στην Και από την Ελλάδα, από το Κοροπή. Από το Κοροπή, ναι. Βεβαίως, να μην αφήνουμε την Ελλάδα. Όχι, επειδή τους είχα επισκεφθεί και με είχε εντυπωσιάσει ο επαγγελματισμός τους
Ακόμα όταν ήσασταν στη Λευκωσία, στα γραφεία της Λευκωσίας. Ναι, ναι. Στα γραφεία της Λευκωσίας ήταν το εφεδρικό κέντρο. Ουσιαστικά λειτουργούσε μόνο σε περίπτωση κρίσης. Τώρα λειτουργούν και τα δύο κέντρα παράλληλα. Ναι, κέντρο ελέγχου των δορυφόρων. Θα δούμε πιο κάτω. Ναι, δεν είχε γίνει η Κοφίνου ακόμη, ναι. Και μάλιστα εκείνη την περίοδο είχατε και πολλές αντιδράσεις από. Α, φτάσατε, θυμάμαι. Ναι. Από τους γνωστούς αντιδραστικούς, ας πούμε, οι οποίοι φαντάζονται. Μετακινηθήκαμε στην Κοφίνου εκείνη την εποχή. Ήταν να πάμε σε ένα άλλο μέρος της Σιά. Αλλά ουσιαστικά ο δορυφόρος είναι ένα διαστημόπλοιο. Έχει πάνω πυραυλάκια για να μπορούμε να τον πλοηγούμε και να διορθώνουμε την πορεία του. Όπως είδατε και προηγουμένως στη γεωστατική τροχιά, η τροχιά αυτή είναι με το επίπεδο του ησημερινού. Το επίπεδο του ησημερινού όμως είναι διαφορετικό από το επίπεδο περιφοράς της γης γύρω από τον ήλιο και έτσι ο ήλιος, αν αφήσουμε μόνο του το δορυφόρο, ο ήλιος θα έλκει και το δορυφόρο και θα τίνει ο δορυφόρος αυτός να μεταπέσει η τροχιά του στο ίδιο επίπεδο που περιφέρεται και η γη. Γι' αυτό κάθε 15 μέρες, κάθε μία εβδομάδα, ανάλογα με τη φύση του δορυφόρου και με την τεχνολογία του δορυφόρου, οι μηχανικοί της Ελασάτ υπολογίζουν κάποια δευτερόλεπτα, κάποια λεπτά, ειδικά ο ηλεκτρικός δορυφόρος, ο οποίος είναι ο Χελάστα 4, θέλει περισσότερο χρόνο για να γίνει ο ελιγμός. Υπολογίζουν ακριβώς ποια πυραυλάκια θα ανάψουν και σε ποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ούτως ώστε ο δορυφόρος να τοποθετηθεί ξανά στη θέση του και να μην κινείται ούτε βόρεια-νότια, ούτε δεξιά-αριστερά, ούτε ανατολικά-δυτικά. Να είναι στις 39 μοίρες ακριβώς, σε ένα συγκεκριμένο παράθυρο. Συνεπώς, για να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν καύσιμα. Τα καύσιμα, επειδή δεν έχει οξυγόνο πάνω στο απότερο διάστημα, χρησιμοποιούμε δύο ειδών. Έχουμε τρία διαφορετικές δεξαμενές. Η μία δεξαμενή είναι με το oxidizer, ουσιαστικά αυτό που κάνει την οξείδωση και είναι το υπεροξίδιο του αζότου. Το άλλο είναι το κανονικό καύσιμο που καίγεται, υποτίθεται, με το oxidizer που είναι η υδραζίνη. Και η τρίτη δεξαμενή έχει ήλιον μέσα, το οποίο σπρώχνει δημιουργεί την πίεση την τεχνητή, γιατί δεν υπάρχει ατμοσφαιρική πίεση εκεί, για να μπορεί να δουλέψουν τα πυραυλάκια, οι thrusters. Αυτά τα καύσιμα έπρεπε ο δορυφόρος αυτός να σταματήσει την υπηρεσία του στα 15,2 χρόνια. Το αρχικό σχέδιο ήταν στα 13 χρόνια, αλλά λόγω του ότι είχε πετύχει πάρα πολύ καλά η εκτόξευση και ο Atlas 5 έδωσε το δορυφόρο σε πολύ πιο ψηλή τροχιά, έτσι γλιτώσαμε λίγα καύσιμα στο να μεταφέρουμε το δορυφόρο από την ελλειπτική τροχιά στην κανονική τροχιά και με αυτόν τον τρόπο πήγαμε στα 15,2 χρόνια, αλλά τώρα κλείνουμε φέτος σχεδόν 19 χρόνια και ακόμα ο δορυφόρος είναι σε υπηρεσία. Βγάζει χρήματα από την κεκλειμένη τροχιά. Αυτό σημαίνει άριστη διαχείριση. Άριστη διαχείριση, βεβαίως, γιατί υπήρχαν και δορυφορικοί οργανισμοί και μάλιστα δορυφορικοί οργανισμοί που ξεκίνησαν τις εργασίες τους για πρώτη φορά, που οι μηχανικοί τους έκαναν τους δορυφόρους να έχουν πιο χαμηλή ζωή. Αν και πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι αυτός ο χρόνος εξαρτάται και από το καύσιμο το οποίο καταναλώνεται για να τεθεί στη σωστή τροχιά, στην αρχή ο δορυφόρος. Και νομίζω και εδώ είχατε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση στον Ελάσσατ το 4, έτσι. Στο Χελάσσατ 3 είχαμε επίσης εξοικονόμηση με την Ariane Spass. Και διότι συγκρίνεται, ο Χελάσσατ 3 είναι και αυτός χημικός δορυφόρος, δηλαδή έχει πάλι το υπεροξίδιο του αζότου ως καύσιμο και την υδραζίνη. Όμως ο Χελάσσατ 4 έχει το πλεονέκτημα, έχει δύο-τρεις καινοτομίες. Η πρώτη καινοτομία είναι ότι είναι ηλεκτρικός. Δηλαδή αντί να έχουμε καύσιμο, έχουμε το ευγενές αέριο ξένων, το οποίο φορτίζεται θετικά και μετά υπάρχει ένα άλλο ηλεκτρόδιο που είναι αρνητικά φορτισμένο και έλκει αυτό το φορτισμένο
το φορτισμένο αέριο και με την έλξη αυτή το επιταχύνει και με την επιτάχυση δίνεται η όθηση. Όμως επειδή η δύναμη είναι πολύ πιο χαμηλή αυτού του λεγόμενου ηλεκτρικού thruster, τότε στην κάθε μανούβρα εμείς χρησιμοποιούμε, ανάβουμε ας πούμε τους thrusters περισσότερο χρόνο. Και γι' αυτόν τον λόγο... Όλοι οι οθητές, οι προωθητές του ΕΛΑΣΑ του 4 είναι ιόντων, ηλεκτρικοί, ναι, είναι ιόντων. Είναι υβριδικό το σύστημα. Ήταν υβριδικό στην αρχή. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε ένα χημικό προωθητήρα για να ανυψώσει ακόμα λίγο τον δορυφόρο στη γεωστατική τροχιά. Μετά ανάλαβαν όλο ηλεκτρικοί προωθητήρες. Και γι' αυτόν τον λόγο, αν θυμάστε καλά, εκτοξεύσαμε τον Φεβρουάριο τον δορυφόρο αυτό, ναι, και, και πήγε στις 39 μοίρες και στη γεωστατική τροχιά τον Ιούλιο. Δηλαδή χρειαστήκαμε σχεδόν 120 μέρες για να εκτοξευθεί, για να μεταφερθεί ο δορυφόρος αυτός, γιατί γινόταν με πολύ παρατεταμένες ενεργοποιήσεις των προωθητήρων, των ηλεκτρικών προωθητήρων και με πιο χαμηλή δύναμη, πιο χαμηλά νιούτον έχει ο Χελάσσα 4. Αλλά για να δείτε και το μέγεθος των δορυφόρων αυτός είναι ο Χελάσσα 3, που φαίνεται ήταν η λεγόμενη αρτιστική, ας πούμε, σχεδίαση πριν την εκτόξευση. Και εδώ είναι το μέγεθος του δορυφόρου του Χελάσσα 3 στις Κάνες. Είναι σχεδόν ένα mini bus. Ο άλλος είναι πιο μεγάλος, ο Χελάσσα 4. Θα δείτε, είναι... Αλλά παρόλα αυτά, αυτός ο δορυφόρος ήταν ο πιο μεγάλος δορυφόρος ευρωπαϊκός που κατασκευάστηκε. Βλέπετε εδώ και μπορείτε να συγκρίνετε και μάλιστα όχι με όλον τον εξοπλισμό και χωρίς να είναι ανοιχτά οι ηλιοσυλλέκτες, πόσο μεγάλος είναι ο Χελάσσα 3. Εδώ, ο Χελάσσα 3, εδώ είναι, έκανα λάθος, επάνω είναι ο Χελάσσα 3 στη Γαλλική Γουιάνα, στην εκτόξευση, να πάρετε και μια γεύση και το πώς έγινε η εκτόξευση. Και εδώ είναι ο πύραυλος την προηγούμενη ημέρα, πριν να τοποθετηθεί, εδώ έγινε η κατακόρυφη συναρμολόγηση, και έχει πάνω και το δορυφόρο, είναι έτοιμος ο πύραυλος. Ήταν την προηγούμενη ημέρα, λίγο πριν να ξεκινήσει η μετακίνησή του για να πάει στο σημείο εκτόξευσης στη Γαλλική Γουιάνα. Και εδώ, για να δείτε πόσο μεγάλος είναι ο πύραυλος σε ύψος, πριν την εκτόξευση του Χελάσσα 3. Τώρα, ο Χελάσσα 3 έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα μοναδική. Είναι ο δορυφόρος, τον έχουμε σε συνεργασία με τον Inmarsat, ο οποίος Inmarsat παρέχει υπηρεσίες, επιβατικές υπηρεσίες στα αεροπλάνα που υπερίπτανται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δείτε και μια διαφήμιση της Aegean, έχω την υποψία, αν και δεν το έχω ψάξει, ότι πρέπει και η Aegean τώρα το καινούριο ίντερνετ να είναι από τον Inmarsat. Ουσιαστικά, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, το European Aviation Networks, είναι αυτή η υπηρεσία του Inmarsat. Είναι πρώτα-πρώτα σε S-band, είναι ένα πολύ πιο χαμηλή η μπάντα αυτή των τηλεπικοινωνιών, άρα και η ζώνη Φρενέλ είναι πολύ πιο μεγάλη και μπορεί να δουλεύουν καλύτερα οι κεραίες, οι δορυφορικές πάνω στα αεροπλάνα. Και τι γίνεται, υπάρχει μια κεραία από κάτω από το σκάφος, από την άτραχτο του αεροπλάνου, η οποία επικοινωνεί με επίγειους σταθμούς σε S-band. Υπάρχουν επίγειοι σταθμοί και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, S-band. Όταν δεν υπάρχει λήψη από επίγειο σταθμό, η άτραχτος παίζει το ρόλο του κλωβού Φαρατέη και επικοινωνεί η πάνω κεραία με το δορυφόρο στις ίδιες συχνότητες. Και έτσι υπάρχει αδιάλειπτη παροχή ίντερνετ στα αεροπλάνα και μπορείς να έχεις όλες τις υπηρεσίες στα αεροπλάνα που υπερίπτανται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα project που είχε ξεκινήσει το 2006, είχαν αδειοδοτηθεί δύο πάροχοι. Ο ένας ήταν ο Inmarsat και ο άλλος μια κοινοπραξία του Eutelsat μαζί με την SES, αλλά τελικά ο πάροχος ο οποίος υλοποίησε το project ήταν ο Inmarsat σε συνεργασία με τη Hellasat, μοιράζοντας τον δορυφόρο μαζί. Ο Hellasat 4 τώρα είναι μια συνεργασία με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, γι' αυτό λέγεται Saudi Geostationary Satellite 1,
είναι SGS-1. Θα δείτε και εδώ ότι είναι πιο μεγάλο σε ύψος ο Χελάσσα 4 από τον Χελάσσα 3. Εδώ είναι από τις εγκαταστάσεις στο Sunnyvale το 2018, όταν είχαμε επισκεφθεί τη Lockheed Martin, μόλις πήγε ο δορυφόρος εκεί στην Καλιφόρνια. Και εδώ είναι η δεύτερη καινοτομία και πιο σημαντική στον συγκεκριμένο δορυφόρο, αυτά τα μεγάλα ιστεία που παίζουν τον ρόλο των ηλιοσυλλεκτών. Δηλαδή, οι ηλιοσυλλέκτες δεν είναι τα κανονικά κρυσταλλικό πυρίτιο όπως ήταν προηγουμένως, και δεν είναι αυτό το στερεό, είναι ιστείο, το οποίο μαζεύει και ανοίγει. Αυτή ήταν η δεύτερη καινοτομία μετά το ηλεκτρικό. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από τη μεταφορά του δορυφόρου στη Γαλλική Γουιάννα. Πάντα γίνεται με Αντόνοφ, και οι τρεις δορυφόροι χρησιμοποίησαμε για τη μεταφορά τους, χρησιμοποίησαμε Αντόνοφ. Και εδώ είναι η προετοιμασία πριν από την εκτόξευση. Ο δορυφόρος όταν πάει στο χώρο της εκτόξευσης, μένει εκεί ένα μήνα περίπου για να προετοιμαστεί ο δορυφόρος και να γεμίσει και με καύσιμα. Γι' αυτό βλέπετε στη δεξιά φωτογραφία τι στολή φορεί ο τεχνικός, ο οποίος γεμίζει με καύσιμα το δορυφόρο μας. Έγινε και η εκτόξευση του Χελάσσα 4. Τώρα, οι διάφορες περιοχές κάλυψης του Χελάσσα 4, όπως τις έχουμε σήμερα, είναι η πανευρωπαϊκή κάλυψη και του Χελάσσα 3 και του Χελάσσα 4. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, γιατί από τις 39 μοίρες καλύπτουν τις ίδιες αγορές οι δύο δορυφόροι, ούτως ώστε να παίζει ο ένας τον ρόλο, να είναι ο εφετρικός του άλλου. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε πλήρη γεωγραφική κάλυψη της Ευρώπης, πλήρη κάλυψη της Μέσης Ανατολής, της Νότιας Αφρικής, και η κάλυψη που βλέπετε τη ευρωπαϊκή είναι με το KA, είναι μια κάλυψη KA που τη χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις μεταγωγές και να στέλνουμε κανάλια από την Ευρώπη προς την Νότια Αφρική, χωρίς να σπαταλούμε φάσμα KU που είναι πολύτιμο της Ευρώπης, και από την Ευρώπη προς το payload του Inmarsat για να δίνει το Ethernet στα αεροπλάνα. Δηλαδή αυτή την δέσμη, την KA, τη χρησιμοποιεί τώρα ο ΟΤΕ από τον gateway που έχει στην ΕΜΕΑ. Είναι το μοναδικό gateway που έχει ο Inmarsat για αυτήν την υπηρεσία. Και το στέλνει στο δικό μας δορυφόρο, και στο μέρος του Inmarsat του δορυφόρου, και πάει στο δίνει ίντερνετ στο αεροπλάνο. Τώρα έχουμε κέντρα ελέγχου δορυφόρων. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πόσο τα 100 των υπηρεσιών σας είναι στην πάντα την Q, την KU, και πόσο είναι στην KA? Στην KA, ειδικά σε αυτόν το δορυφόρο, χρησιμοποιούμε την KA μόνο για να κάνουμε μεταγωγή κίνησης. Δηλαδή, να κάνουμε uplink από την Κύπρο τώρα με μια KA εκεραία, τηλεοπτικών καναλιών για την Νότια Αφρική, uplink από την ΕΜΕΑ δορυφορικού ίντερνετ για τα αεροπλάνα του Inmarsat, και uplink από την Κύπρο πάλι με δορυφορικό ίντερνετ στην Αφρική. Γιατί στην Αφρική παρέχουμε και τηλεοπτικές υπηρεσίες και δορυφορικό ίντερνετ από την Κύπρο. Άρα είναι περιορισμένη, δεν είναι ειδικά η δέσμη αυτή η KA που έχουμε, δεν είναι για εμπορική χρήση, για το απευθείας τον καταναλωτή. Μάλιστα. Τώρα, στις εγκαταστάσεις μας, έχουμε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στο Κοροπή έχουμε, εκεί στον Καρελά, έχουμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Μέσα στις εγκαταστάσεις μας έχουμε τα κέντρα ελέγχου των δορυφόρων και τα teleports, διάφορες κεραίες, είτε δικές μας είτε τρίτων, που φιλοξενούμε και υπηρετούμε τεχνικά. Έτσι, υπάρχει το Hellasat Space Center στην Κύπρο, όπου έχουμε το κέντρο ελέγχου των δορυφόρων της Hellasat. Έχουμε συνεγκατάσταση δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών κόμβων τρίτων. Για παράδειγμα, έχουμε ένα δορυφορικό κόμβο του KASAT, του Eutelsat. Ήταν από τους πρώτους κόμβους που εγκαταστήθηκαν KA στην Ευρώπη.
και είναι από τους κύριους δορυφορικούς κόμβους που, και κέραιο συστήματα που έχει ο Eutelsat. Τώρα αγοράστηκε αυτή η υπηρεσία από τη Viasat στην Κύπρο. Φιλοξενούμε εξοπλισμό και κέραιο συστήματα δορυφορικού ίντερνετ και για μας, για τις δικές μας υπηρεσίες, όπως θα δείτε μετά. Έχουμε υπηρεσίες data center. Έχουμε πιστοποιηθεί τελευταία με Tier 4 από τη World Teleport Association. Και επίσης έχουμε και εκπομπή 200 τηλεοπτικών καναλιών σε 160 εκατομμύρια τηλεθεατές. Βλέπετε την εικόνα από ντρόουν, την πιο πρόσφατη που έχουμε, με το κέντρο, με τις εγκαταστάσεις μας στην Κοφίνο. Στα Satellite Operation Centers που έχουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εδώ πέρα έχουμε και σε κάθε κέντρο έχουμε φάρμα με σερβες, οι οποίοι επεξεργάζονται όλους τους παραμέτρους τηλεμετρίας που παίρνουν από τους δορυφόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε δορυφόρος στέλνει σε εμάς 40.000 παραμέτρους το δευτερόλεπτο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλος όγκος δεδομένων είναι εκεί για επεξεργασία. Από αυτά τα κέντρα ελέγχου οι μηχανικοί υπολογίζουν τους ελιγμούς. Έχουμε έναν εξομοιωτή όπου τοποθετούμε τους ελιγμούς, ένας εξομοιωτής για κάθε δορυφόρο, όπου τοποθετούμε τους ελιγμούς για να ελέγξουμε αν όντως είναι σωστός ο υπολογισμός. Και μετά στέλνουμε και προγραμματίζουμε το δορυφόρο με εντολές, με την εντολοδοσία, με την ίδια κυρία που παίρνουμε την τηλεμετρία, έχουμε και την εντολοδοσία στους δορυφόρους, για να μπορέσουμε να τους λειτουργήσουμε. Επίσης, οι κεραίες αυτές χρησιμοποιούνται και για τον καθορισμό της θέσης του δορυφόρου. Και συνήθως χρησιμοποιούμε είτε μία κεραία και υπολογίζουμε ακριβώς τη θέση με τον χρόνο απόκρισης που θα έρθει πίσω το σήμα, για να καταλάβετε και πόση μεγάλη ακρίβεια υπολογίζουμε τη θέση και το χρόνο του σήματος, είτε χρησιμοποιώντας δύο κεραίες, μία στην Ελλάδα και μία στην Κύπρο, με τριγωνομετρία. Μια φορά, τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε μία κεραία, αλλά για να δούμε ότι είναι σίγουρα σωστό, χρησιμοποιούμε δύο κεραίες. Είναι μεγαλύτερη ακρίβεια. Τώρα, το 2017 ήταν ένας άλλος σταθμός για μας, γιατί παρατάθηκε η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης από το ελληνικό δημόσιο για άλλα 20 χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2041. Με το κυπριακό δημόσιο είχαμε παρατείνει προηγουμένως τη σύμβαση, από το 2012, και με τις νέες παροχές, όπως ανακοινώθηκε και από τον νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή, δίνουμε τρεις δορυφορικούς τηλεπικοινωνιακούς κόμβους για τη χρήση του ελληνικού δημοσίου. Ένας έχει τοποθετηθεί ήδη και μάλιστα αυτός ο τηλεπικοινωνιακός κόμβος έχει τοποθετήσει την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό χάρτη του GovSatcom. Και τώρα η Ελλάδα έχει κυβερνητικές επικοινωνίες. Είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο, της Ευρώπης, που έχει κυβερνητικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου, πριν να έχουν όλες οι άλλες χώρες. Και τελευταία, αν θυμάστε, ο commissioner, ο Μπρετό, επισκέφθηκε την Ελλάδα, επισκέφθηκε το συγκεκριμένο τηλεπικοινωνιακό κόμβο και έκανε ένα tweet από εκεί. Παραχωρούμε 6 αναμεταδότες για χρήση και από τις ενόπλες δυνάμεις και από το ελληνικό δημόσιο και τους επιπλέον 17 χρόνων αναμεταδότες που χρωστούσαμε την προηγούμενη 20ετία στο ελληνικό δημόσιο. Τώρα, να σας πω και λίγα λόγια για το Hellasat 5, όπως ξεκινήσαμε να το σχεδιάζουμε. Φιλοδοξούμε αρχές του επόμενου χρόνου να βγούμε έξω σε διαγωνισμό για την κατασκευή του δορυφόρου. Σίγουρα, ο Hellasat 5 θα έχει οπτικές τηλεπικοινωνίες. Όταν λέμε οπτικές τηλεπικοινωνίες, είναι η καινούργια τάση και ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δορυφορικές επικοινωνίες. Οι τηλεπικοινωνίες γίνονται με ακτίνες λέιζερ. Και είτε ο συγκεκριμένος δορυφόρος, ο Hellasat 5, θα επικοινωνεί με το έδαφος μέσω οπτικών τηλεπικοινωνιακών κόμβων, δηλαδή αντί να έχουμε δορυφορική κεραία, όπως τη ξέρετε, θα υπάρχει τηλεσκόπιο
Και γι' αυτόν τον λόγο έχει επιλεγεί από εμάς και είμαστε σε επικοινωνία με το ελληνικό δημόσιο να χρησιμοποιήσουμε το χελμό. Επίσης, τον αρίσταχο, το τηλεσκόπιο αρίσταχο. Ακριβώς. Να βάλουμε πάνω στο χελμό τηλεπικοινωνιακό γκόμφων εκεί. Επίσης, και με την Κύπρο θα βάλουμε και στην Κύπρο τηλεπικοινωνιακό κόμβο, αλλά και κάπου αλλού στην Ευρώπη και μπορεί και στη Μέση Ανατολή, για να υπάρχει αυτή η λεγόμενη εφεδρεία στην περίπτωση που είναι νεφοσκεπής ένας ουρανός και είναι δύσκολο να μπορέσουμε να έχουμε επαφή με, οπτική επαφή με τον δορυφόρο. Επίσης, ο συγκεκριμένος δορυφόρος θα επικοινωνεί και με άλλους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, πάλι με οπτικές τηλεπικοινωνίες, και επίσης θα έχουμε και πάνω στο δορυφόρο ένα άλλο τερματικό, το οποίο θα επικοινωνεί με οπτικές, πάλι με ακτίνες λέιζερ, με τον υποκατασκευή και υποσχεδίαση διαστημικό σταθμό που θα περιστρέφεται γύρω από τη σελήνη, ο λεγόμενος gateway, που αναμένεται να είναι μεγαλύτερος, γιατί από αυτόν τον διαστημικό σταθμό θα αναχωρούν οι αποστολές για τον Άρη. Πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Hellasat και της γερμανικής Ohambe, η Ohambe είναι η πρωτοπόρος κατασκευάστρια εταιρεία στις οπτικές τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το δορυφορικό πρόγραμμα. Ο νέος δορυφόρος, ο Hellasat 5, εκτός από τις οπτικές τηλεπικοινωνίες, θα έχει τις δέσμες QV φάσματος, που είναι πολύ πιο ψηλές από τις KA, και φιλοδοξούμε να έχουμε ικανότητα και υπηρεσία για κάθε καταναλωτή, για κάθε μικρό δερματικό, από 500 Mbps έως 1 Gbps. Άρα θα μπορέσουμε να παρέχουμε πολλαπλές υπηρεσίες και σε ποντοπόρα πλοία και σε κρουαζιερόπλοια, αλλά και σε πλατφόρμες πετρελαίων και σε ερήμους και σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος να ακούσω οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση και για τα πάρα πολλά στοιχεία που μας δώσατε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με έκανε άριστη εντύπωση, μου δημιούργησε άριστη εντύπωση οι πρωτοβουλίες που είχε η Hellasat την περίοδο πριν το 2010 για να δώσει ίντερνετ σε χωριά της Κύπρου, σε σχολεία κτλ. Τώρα με το νέο καθεστώς, το οποίο να σημειώσουμε ότι ναι μεν έχει ιδιοκτησία αραβική, αλλά από την άλλη μεριά παραμένει μια ελλαδοκυπριακή εταιρεία, έτσι, γιατί οι εγκαταστάσεις είναι εδώ. Το προσωπικό είναι το ίδιο, το management είναι το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι σαφώς μια ελληνική και κυπριακή εταιρεία. Επειδή υπάρχει αυτή η φιλολογία όλα αυτά τα χρόνια, απλά να ξέρετε ότι η Hellasat, η ελληνική Hellasat, μεταξύ της ελληνικής Hellasat και της κυπριακής, υπάρχει το λεγόμενο Chinese Wall. Δηλαδή, είναι ερμητικά η διαχείριση της πληροφορίας και των οποιοδήποτε δραστηριοτήτων είναι ερμητικά κλειστές στην ελλαδική εταιρεία, και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε πάρει και την τεκμηρίωση ΝΑΤΟ. Και είναι και γι' αυτόν τον λόγο που και η ελληνική κυβέρνηση μας θεωρεί ότι είμαστε ο National Operator της Ελλάδος, ο εθνικός δορυφορικός οργανισμός της Ελλάδος, και είναι και γι' αυτόν τον λόγο που μετέχουμε σε projects GovSatcom στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι έχουμε προβεί σε τέτοιες ρυθμίσεις που δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε πληροφορίες στους μετόχους μας για δραστηριότητες οι οποίες γίνονται εντός Ελλάδος. Και επίσης τέτοιες δράσεις γίνονται και σήμερα από τον Hellasat. Για παράδειγμα, ενώσαμε τελευταία στην Αφρική, λόγω του COVID, στην Μποτσουάνα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 120 νοσοκομεία. Και τώρα παρέχουμε περισσότερο δωρεάν υπηρεσίες σε τηλεοπτικές εκπομπές, κυρίως, γιατί δεν υπάρχει και η ανάγκη. Παλιά υπήρχε η ανάγκη, λόγω του ότι οι ταχύτητες του GPRS, αν θυμάστε, του
της κινητής τηλεφωνίας ήταν πολύ χαμηλές, του ίντερνετ. Επίσης, τώρα υπάρχουν ψηλές ταχύτητες και με το 5G αλλά και με το 4G στις απομακρυσμένες περιοχές για επικοινωνία. Και δεν υπάρχει τόση ανάγκη όπως υπήρχε εκείνη την εποχή που υπήρχε τεράστια διαφορά μεταξύ της υπαίθρου με τις μητροπολιτικές περιοχές, με τις πόλεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα να ρωτήσω το εξής. Δράσεις κοινωνικής ευθύνης έχει η εταιρεία σας πλέον σε αυτή τη νέα φάση, τη νέα περίοδο? Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα-πρώτα είμαστε κοντά στους νέους επιστήμονες. Υπάρχει ένα κίνημα, όπως γνωρίζετε, τα κορίτσια δεν είναι και πολύ με τις τεχνολογικές επιστήμες γενικά. Ή τουλάχιστον δεν ήταν έτσι, γιατί τελευταία βλέπουμε άλλα πράγματα. Ακριβώς. Για να το ενισχύσουμε αυτό, θα φιλοξενήσουμε στις εγκαταστάσεις μας το καλοκαίρι δύο κοπέλες, οι οποίες των λυκείων, που θα καθίσουν μαζί μας να εκπαιδευτούν, ας πούμε, να καταλάβουν πώς είναι η τεχνολογία της HellasSat. Επίσης, παρέχουμε, τώρα μιλάμε με το ελληνικό δημόσιο και τους βοηθάμε για τις λεγόμενες λευκές περιοχές, οι μαύρες περιοχές που δεν καλύπτονται από την τηλεόραση. Λευκές περιοχές, δεν τις λένε κάτω στην Ελλάδα, που δεν καλύπτονται από το τηλεοπτικό σήμα, ή μαύρες, επειδή πέφτει μαύρο. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, για να προχωρήσουμε να μπορούν να πάρει ο κόσμος τηλεοπτικό σήμα. Δίνουμε στις βραχονισίδες και σε άλλα νησάκια, αλλά αυτά δεν θέλουμε έτσι να τα πολύ ανακοινώνουμε. Δεν χρειάζεται να προβάλλουμε τόσο πολύ το έργο μας. Και κάποια πράγματα δεν είναι ανάγκη να τα ανακοινώνουμε. Ωραία. Και πριν περάσουμε και σε μερικές ερωτήσεις που έχουμε από το κοινό που μας παρακολουθεί, θα ήθελα να κάνω μία ακόμα ερώτηση. Το δορυφορικό διαδίκτυο, πόσο ανταγωνιστικό είναι όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του? Και θα αναφερθώ ευθέως στο latency, στο χρόνο αφάνειας. Μια άλλη λέξη αντί για λευκό και μαύρο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο χρόνο αφάνειας, σε σχέση με το ίντερνετ, το οποίο παίρνουμε μέσω οπτικών ινών κτλ. Αυτό το λέω γιατί θα μπορούσε η HellasSat να έχει πελάτες παρόχους διαδικτύου σε αστικά κέντρα κτλ., οι οποίοι να συνδέονται με το backbone, με το backbone του ίντερνετ μέσω της HellasSat δορυφορικά. Ήδη έχουμε πελάτες στη Ρουμανία, για παράδειγμα, η Orange στη Ρουμανία συνδέει τους σταθμούς της κινητής τηλεφωνίας της μέσω της HellasSat, με το ίντερνετ, το 4G. Τελευταία, αν κοιτάξετε τις ανακοινώσεις μας, το καλοκαίρι ήμασταν οι μόνοι στην Ευρώπη, σε συνεργασία μαζί με την Korea Sat και τη Thales, που καθιερώσαμε τη σύνδεση δικτύων 5G μέσω δορυφόρου και με το HellasSat. Άρα, το latency είναι το φυσικό latency. Αν μετρήσετε 36.000 χιλιόμετρα, που είναι η απόσταση του δορυφόρου, επί 2 και την ταχύτητα του φωτός, θα δείτε ότι είναι περίπου μισό δευτερόλεπτο. Αλλά το latency στις περισσότερες εφαρμογές δεν έχει τόση σημασία αν υπάρχει σωστό και καλό ίντερνετ στην άλλη πλευρά του δορυφορικού κόμβου, εκεί που γίνονται οι επικοινωνίες. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι ανεπαίσθητο. Οι χρήστες δεν καταλαβαίνουν αν είναι δορυφορικό ή αν είναι επίγειο. Και γι' αυτόν τον λόγο, αυτό που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό είναι που χρησιμοποιούν ενάντια στη γεωστατική τροχιά, ας πούμε, οι άλλοι δορυφορικοί πάροχοι που παρέχουν υπηρεσίες σε χαμηλή τροχιά, όπως ο Elon Musk με το Starlink, είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δορυφόροι δικοί μας για αυτονόμηση και αυτοκίνηση αυτοκινήτων, για αυτόνομα αυτοκίνητα, λόγω του latency.
Mm-hmm. Δηλαδή με απευθείας κίνηση μέσα στις πόλεις. Εντάξει, πάνω στις ερήμους ή μακριά σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους που δεν υπάρχουν συνδέσεις και δεν υπάρχουν και πολλά αυτοκίνητα και πυκνή κίνηση για να χρειάζεται μικρός χρόνος απόκρισης, τότε ναι, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Κυρίως είναι εκεί. Δεν βρήκα κάποιον άλλο να μου παραπονείται όλα αυτά τα χρόνια που παρέχουμε δορυφορικό ίντερνετ. Για παράδειγμα, έχουμε συνδεδεμένα 500 ψαράδικα στη Βόρεια Θάλασσα, όπου τα ψαράδικα αυτά επικοινωνούν με το WhatsApp και με το χρηματιστήριο των ψαριών live. Mm-hmm. Δηλαδή, πριν να φτάσουν στο λιμάνι, έχουν ήδη πουλήσει τα ψάρια τους, για παράδειγμα. Έχουμε πλατφόρμες πετρελαίου στον Αραβικό κόλπο. Έχουμε με super yachts. Super yachts που το κάθε yacht μπορεί να έχει και 200 Mbps ταχύτητα για σύνδεση, γιατί υπάρχουν απαιτητικοί πελάτες σε αυτά τα super yachts. Αυτοί είναι κυρίως οι πελάτες μας. Και ανταγωνιστικά, δεν είναι ανταγωνιστικό από πλευράς τιμής. Η ανταγωνιστικότητα του δορυφορικού ίντερνετ είναι ότι πάει εκεί που δεν μπορεί να πάει τίποτε άλλο. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και σε μερικές ερωτήσεις που έχουμε από το κοινό μας. Βεβαίως. Έχουμε από τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος έκανε μια ερώτηση για την ταχύτητα διαφυγής και τα λοιπά. Τον απάντησε όμως ο φίλος της εκπομπής, ο Ορφέας Βουτυράς, ο οποίος είναι συνάδελφός σας, ηλεκτρολόγος μηχανικός και εξαιρετικός αεραστέχνης αστρονόμος. Λοιπόν, περνάμε στην δεύτερη ερώτηση του κύριου Αθανασίου. Τα λιγότερο επικίνδυνα διαστημικά σκουπίδια είναι αυτά της γεωστατικής τροχιάς, απλά για να ξέρετε. Διότι όταν τελειώσει ο δορυφόρος ο συγκεκριμένος, του δίνουμε μια κλωτσιά, ανάβουμε τα θράστερς πρέπει πρώτα με βάση τις διεθνείς συνθήκες να έχουμε καύσιμο ικανό για να μπορεί να μεταφερθεί στη λεγόμενη τροχιά graveyard, λέγεται. Είναι η τροχιά, είναι ο τάφος των δορυφόρων. Με αυτά τα καύσιμα πάει λίγο πιο ψηλά ο δορυφόρος αυτός, δεν είναι στη γεωστατική τροχιά και κυκλοφορεί αενάως μαζί με τους υπόλοιπους δορυφόρους. Όμως επειδή είναι πιο ψηλά, δεν κατεβαίνει κάτω που είναι η γεωστατική τροχιά. Σε αντίθεση με άλλους δορυφόρους που είναι στις χαμηλές τροχιές και ειδικά τώρα τελευταία που εκτοξεύονται μικροδορυφόροι, νανοδορυφόροι, μεσαίας τροχιάς, χαμηλής τροχιάς, είδατε ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στους δορυφόρους που λειτουργούν και βρίσκονται σε λειτουργία, όπως ακόμα και στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, και σε άλλους δορυφόρους χαμηλά, διότι εκεί είναι ανεξέλεκτα πλέον. Είναι πάρα πολλά τα διαστημικά σκουπίδια, δεν υπάρχει έλεγχος και μάλιστα υπάρχουν τώρα και ειδικές υπηρεσίες, το Space Data Association, για παράδειγμα, που αυτό το Space Data Association μας προειδοποιεί και εμάς στη γεωστατική τροχιά, αλλά και πιο χαμηλά, παρακολουθεί όλα αυτά τα διαστημικά σκουπίδια και μας προειδοποιεί ότι μπορεί να προσκρούσει ή να κοντέψει σε μας ένα διαστημικό σκουπίδι. Το ίδιο τώρα υπάρχει μια τάση και γι' αυτό θα υπογράψουμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας και με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, να παρακολουθούν τους δορυφόρους τους δικούς μας με κανονικό τηλεσκόπιο, οπτικό τηλεσκόπιο, για να υπολογίζουμε ακριβώς και να επιβεβαιώνουμε και τη θέση των δορυφόρων. Υπάρχουν πολλές τεχνικές και τώρα μία δράση της ESA και της NASA και όλων των διαστημικών, μεγάλων διαστημικών υπηρεσιών είναι πώς θα περιορίσουμε ή πώς θα περιμαζέψουμε τα διαστημικά σκουπίδια. Δηλαδή να υπάρχει ένα σκουπιδιάρικο, ένας μεγάλος δορυφόρος με ένα μεγάλο δοχείο, μια μεγάλη αποθήκη, μια μεγάλη δεξαμενή, δεν μπορώ να την πω γιατί δεν είναι υγρό, για να παίρνει με ρομποτικά χέρια τα διαστημικά σκουπίδια και να τα φυλάει τουλάχιστον να ξέρουμε ότι όλα είναι μαζεμένα σε ένα μέρος. Και το ιδανικό είναι να τα κατεβάσει κάτω στη γη. Ναι, ναι. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες τέτοιες τεχνολογίες. Ναι. Το πιο πιθανό είναι ότι θα τα καίνε. Ναι. Καθώς θα κατεβαίνουν. Να φύγουν κάτω στη γη, να καίνε. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο
Στο επόμενο. Εντάξει. Όχι, η πρώτη δορυφόρη ήταν πυρηνοκίνητη, για να ξέρετε. Η πρώτη στρατιωτική δορυφόρη ήταν πυρηνοκίνητη. Έχει δίκιο ο κύριος Λεμόντζογλου. Και μάλιστα υπάρχει και κίνδυνος, εάν κοντέψουν στην ατμόσφαιρα, αυτή όλη η ραδιενέργεια να πάει στην ατμόσφαιρα και να επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα. Ήταν πυρηνοκίνητη γιατί δεν υπήρχαν τότε σωστή τεχνολογία στους ηλιοσυλλέκτες. Αλλά δεν γνωρίζω εάν συνεχίζουν να υπάρχουν πυρηνοκίνητοι δορυφόροι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι στρατιωτικοί αν υπάρχουν. Μέχρι σήμερα, και αν υπάρχουν, δεν θα μας το πει κανένας. Έτσι. Τουλάχιστον η εμπορική δεν είναι πυρηνοκίνητη. Όχι, όχι. Τουλάχιστον η εμπορική. Ωραία. Από τον φίλο και συγχωριανό μου, τον Δημήτρη Τολιναρά, βιολόγο. Βεβαίως καλύπτουν τα έξοδα τους οι δορυφόροι. Απλά να ξέρετε, ειδικά για το Χελάσσα 2, γιατί υπήρχε και ένα άλλο αφήγημα και από την Ελλάδα και από την Κύπρο, ότι οι δορυφόροι γενικά δεν είναι επικερδείς, και μάλιστα υπήρχαν και πολλοί που απέτρεπαν τον ΟΤΕ να συνεχίσει την επένδυση στο Χελάσσα. Απλά να σας πω ότι ο ΟΤΕ τότε, το συνολικό κόστος του project του πρώτου του Χελάσσα με το Χελάσσα 2 ήταν 140 εκατομμύρια ευρώ, και ο ΟΤΕ όταν μας είχε πουλήσει στον Arabsat πήρε συνολικά 170 εκατομμύρια ευρώ ως μέρισμα και ως τίμημα πώλησης. Και τώρα έχουμε χρήματα και αποπληρώνουμε και τα δάνειά μας, γιατί δανειστήκαμε για να εκτοξεύσουμε τους δύο δορυφόρους, και σχεδιάζουμε και τον επόμενο δορυφόρο. Υπάρχει μια κρίση. Ο οποίος για πότε με το καλό προγραμματίζεται? Εάν έχει τις καινοτομίες αυτές, να υπολογίσετε γύρω στο 26. Δηλαδή θέλουμε και 2-3 χρόνια να τους κατασκευάσουμε, για να οριμάσει και λίγο η τεχνολογία των οπτικών τηλεπικοινωνιών. Γιατί αν θυμάστε, ξεκίνησε με 100 γιγαμπίτ, με 2-3 γιγαμπίτ, τώρα είναι 100, και μπορεί να βγει, εμείς θέλουμε να βγει στο 1 τέρα τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θα τους πιέσουμε να είναι στο 1 τέρα. Ήδη δουλεύει πολλοί κόσμος τώρα πάνω σε αυτό, και ακριβώς. Οι διαστημικές υπηρεσίες ετοιμάζουν το ίντερνετ του ηλιακού συστήματος πλέον. Ακριβώς. Το οποίο θα είναι οπτικό. Θα είναι οπτικό, αλλά θα έχει τους περιορισμούς των αποστάσεων. Δηλαδή από τον Άρη θα θέλουμε 20 λεπτά να έρθει κάτω το σήμα. Ούτως ή άλλως, είτε RF είναι είτε οπτικό, το ίδιο είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η ίδια ερώτηση αυτή είναι, ήδη την απαντήσατε με το απαντώντας τον προηγούμενο. Ναι, βασικά ένας κανονικός δορυφόρος έχει περίπου έναν κόστος 200 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, επειδή εμείς μοιραστήκαμε την εκτόξευση και τον μπας πάνω, δηλαδή όταν λέμε μπας εννοούμε τον ζυγό που είναι μόνο τα πυραυλάκια και οι μπαταρίες και οι ηλιοσυλλέκτες, το μοιραστήκαμε μαζί με άλλο δορυφορικό οργανισμό, μας ήρθε πιο χαμηλό το κόστος. Μας ήρθε γύρω στα 150 εκατομμύρια. Και γι' αυτόν τον λόγο μας βολεύει πάρα πολύ αυτή η συνεργασία που είχαμε με το CAX και με τον Inmarsat. Και τους δύο μας βολεύει. Μας βολεύει αυτή, και τους τρεις βασικά αυτή η συνεργασία. Μάλιστα. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα με τους ανταγωνιστές μας. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ είναι ο πύραυλος που μεταφέρει το δορυφόρο, σε ποιο ύψος αποκολλάται από αυτόν και τι γίνεται μετά. Βέβαια, αυτό δεν αφορά τους δορυφόρους αυτούς καθ' αυτούς, αλλά τη διαδικασία που τίθεται. Η διαδικασία διαρκεί 20 λεπτά περίπου. Ειδικά στην Ariane Space, επειδή είναι μεγάλος ο πύραυλος, είχαμε δύο δορυφόρους. Εμείς είμαστε στο πάνω μέρος του πυράβλου, και στο κάτω μέρος ήταν και στις δύο περιπτώσεις συνδικός δορυφόρος, ο οποίος κατασκευάστηκε στην Ινδία και ήταν
της Ινδικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Νομίζω ο δορυφόρος έχει μια τεράστια... όταν τον αφήνει ο πύραυλος, έχει περίγειο γύρω στα 120 με 150 χιλιόμετρα και απόγειο μια τεράστια απόσταση, γύρω στα 100 χιλιόμετρα και βάλε. Και μετά σιγά σιγά ανεβαίνει και ολοκληρώνεται η τροχιά σε κυκλική. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα απ' έξω, γιατί είναι διαφορετική σε κάθε πυραυλό και σε κάθε εκτόξευση. Όμως θα μπορείτε να δείτε στο YouTube την εκτόξευση που δείχνει ακριβώς σε όλες τις φάσεις και με γράφημα πότε αφήνεται ο ένας δορυφόρος, πότε αφήνεται ο άλλος δορυφόρος και πώς ξεκινά, πώς ολοκληρώνει, ας πούμε, την εκτόξευση ο πυραυλός. Μάλιστα. Εδώ έχουμε από τον φίλο τον Πάνο τον Τρυφίδη μια πικρή διαπίστωση που δεν αφορά βέβαια την Ελασάτ. Ναι, δυστυχώς χρειάζεται. Είναι το τίμημα που πληρώνεται από την ιδιωτικοποίηση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν. Και έχουμε επίσης πάλι από τον κύριο Θανασίου, αν έχουν σύστημα προστασίας από τις ηλιακές καταιγίδες. Μάλλον παίρνει αφορμή και από αυτό που έπαθε ο Elon Musk, που έχασε τους 40 πόσους τόσους δορυφόρους πρόσφατα, ενώ ακόμα βρισκόταν σε διαδικασία ανάπτυξης της τροχιάς τους. Εμείς επηρεάζονται κάπως οι δορυφόροι της γεωστατικής τροχιάς από τις ηλιακές καταιγίδες, γι' αυτό και οι δικοί μας μηχανικοί παρακολουθούν τον διαστημικό καιρό πολύ συχνά, μπορεί να σας πω και καθημερινά. Όμως, οι διαστημικές καταιγίδες, το μόνο που επηρεάζουν εμάς κυρίως είναι τα ηλιακά, τους ηλιοσυλλέκτες. Διότι τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά είναι κλεισμένα μέσα σε ειδικό κέλι φως και είναι πολύ δύσκολο να επηρεαστούν από ηλιακές καταιγίδες. Και γι' αυτόν τον λόγο, 17 χρόνια τώρα στον Ελλάσσατ δεν είχαμε κάποιον πρόβλημα από ηλιακές καταιγίδες, παρόλο που υπήρξαν τρομακτικές κάποιες χρονιές. Και έχοντας τελειώσει, να κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση που μου έμεινε απορία από την εισήγηση που κάνατε. Είπατε ότι ο τελευταίος δορυφόρος, ο Ελλάσσατ 4, έχει σύστημα όχι συμβατικό, έχει σύστημα αναπτυσσόμενο. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς, ποια είναι η διαφορά αυτού του συστήματος όσον αφορά το μηχανισμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όχι όσον αφορά το διαφορετικό. Ναι. Δεν είναι στερεό οι ηλιοσυλλέκτες. Οι άλλοι δορυφόροι έχουν τους ηλιοσυλλέκτες σε πλάκες, οι οποίες είναι μαζεμένες και μετά την εκτόξευση πυροδοτείται ένα ελαττήριο και ανοίγουν αυτές οι πλάκες. Ο συγκεκριμένος δορυφόρος, αντί να πυροδοτείται ελαττήριο και να ανοίγουν οι πλάκες, οι ηλιοσυλλέκτες είναι σαν πανί, σαν ιστείο. Και ανοίγουν με άλλον τρόπο, όπως ανοίγει το πανί σε ένα πλοίο. Είναι, δηλαδή, είναι αυτό το νέο σύστημα, το ROSA, το λεγόμενο Rollout Solar Array. Είναι το πρώτο σύστημα που έβαλε η Lockheed σε εμπορικό δορυφόρο. Είχε βάλει και κάπου αλλού σε μη εμπορικό δορυφόρο, αλλά είναι το πρώτο σύστημα που έχουμε εμείς. Και είναι ευκαμπτό. Δεν είναι πλάκες. Κατάλαβα. Είναι αυτές οι δύο καινοτομίες. Πολύ ωραία. Και επίσης και η διαφορά της ζωής του δορυφόρου. Ο δορυφόρος της Lockheed, επειδή είναι ηλεκτρικός, έχει πάνω αέριο, δεν το λέω καύσιμο, που να αντέξει μέχρι 30 χρόνια σε τροχιά. Μακάρι να ζήσω να το δω, να εκτροχιάζεται. Και ο άλλος, ο δορυφόρος, ο χημικός, έχει 17,5 χρόνια σε τροχιά, γιατί είχαν βελτιωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια οι κατασκευές των δορυφόρων και των σκαφών γενικά, του σκάφους. Δηλαδή, από τα 15 χρόνια του Ελλάσσατ 2 πήγαμε στα 17 κάτι του Ελλάσσατ 3. Από τα 12 που εγγυάται ο κατασκευαστής. Από τα 12, μάλιστα.
Από τα 12 πήγαμε στα 15, στα 15 και τα 15 έγιναν 17 με την εκτόξευση. Μάλιστα. Όταν υπολογίσαμε μετά την εκτόξευση το καύσιμο. Και ο Ελλάς Άτε έχει, ο 4 έχει 30 χρόνια. 30 πλάς. Μάλιστα. Ευχόμαστε να τα πολλαπλασιάσει, μην πούμε τα εκατοστήσει, αλλά να τα αυξήσει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ωραία. Είναι η μαγεία της ηλεκτρικής πρόωσης αυτή. Ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιείται πλέον και σε μακρινές αποστολές, εδώ και χρόνια. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα θέλατε κάτι άλλο να πείτε. Δεν έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να παρουσιάσω το Hellas Sat. Όπως είδατε, ήταν ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε, ήταν οδύσσια όντως του διαστήματος της Ελλάδος και γενικά μπήκαμε σε μια τροχιά ανάπτυξης τώρα με διάφορες υπηρεσίες, με την εκτόξευση και ακόμα ενός δορυφόρου. Ζητούμε και ψάχνουμε να βρούμε και άλλες τροχιακές θέσεις να τοποθετήσουμε εκτός από τις 39 μοίρες, γιατί έχει γεμίσει τώρα οι 39 μοίρες. Χρησιμοποιήσαμε όλο το φάσμα το οποίο είναι διαθέσιμο και με το Hellas Sat 5 χρησιμοποιούμε όλο το φάσμα το ηλεκτρομαγνητικό. Μετέχουμε σε διάφορα projects ευρωπαϊκά. Προχωρούμε. Προσλαμβάνουμε νέους ανθρώπους και νέους επιστήμονες. Σας ευχόμαι στο καλύτερο, γιατί η Hellas Sat είναι η βαρέων βαρών, να το πούμε έτσι, διαστημική βιομηχανία της Ελλάδος. Έχουμε και άλλες, ευτυχώς, ναι, αλλά έτσι σε τέτοια κλίμακα δραστηριότητες στο διάστημα, η Ελλάδα τέτοιες δραστηριότητες έχει μόνο από την Ελλάσσα. Να σας πω, για μένα η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν, και διότι ήταν και η πρώτη φορά που έγινε, όταν πήγα στο ακροτήριο Canaveral και είδα αναρτημένες τις σημαίες της Ελλάδας και της Κύπρου, όπου υπήρχαν σημαίες μέσα στο ακροτήριο Canaveral, και επίσης στο κέντρο ελέγχου εκεί της εκτόξευσης, δεξιά και αριστερά ήταν η σημαία της Ελλάδας και της Κύπρου. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και πήραμε αυτές τις σημαίες και τις δώσαμε τη μία στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και την άλλη στον τότε Πρόεδρο, τον Άσο τον Παπαδόπουλο. Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε να είναι πολλές οι τέτοιες στιγμές και στο μέλλον από πλευράς της Hellas Sat. Και εδώ να σας ευχαριστήσω και εγώ για την τιμή που μας κάνατε. Να ευχαριστείτε να έρθετε στην εκπομπή μας και να μας πείτε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τα μάθουμε παρά από σας. Ευχαριστώ πάρα. Λοιπόν, και να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή των φυσικών. Την επόμενη Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022, τα φυσικά, πάντα μέσω του διαδικτυακού καναλιού ανιχνεύσης Web TV του δημοσιογράφου Παντελή Σαββίδη, τον οποίο και πάλι ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, θα έχουν ως θέμα την γεωθερμία στην Ελλάδα. Μια σημαντική μορφή ανανεώσιμης ενέργειας με την οποία είναι πρικισμένη η χώρα μας και η οποία συνεχίζει δυστυχώς να παραμένει ουσιαστικώς αναξιοποίητη. Θα μας τιμήσουν με τη συμμετοχή τους ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μιχάλης Φυτίκας, ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Νίκος Ανδρίτσος, και ο γεωλόγος, πρώην στέλεχος του ΙΓΜΕ, διευθυντής της Γεωθερμικής Ελλάδος, ο κ. Και διδάκτορ Νίκος Κολλιός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.